Εθελοντική αιμοδοσία μνήμης στις γυναίκες που έπεσαν θύματα βίας πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Ρεθύμνου, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση όλων γύρω από τη μάστιγα της έμφυλης βίας. Είναι χαρά μας που μαζέψαμε τόσες φιάλες σήμερα. Θέλουμε να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Όχι άλλη βία εις βάρος των γυναικών. Σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην ανθρώπινη ακεραιότητα, σεβασμό στο συνάνθρωπο. Ο ρόλος μας πολλές φορές είναι σημαντικός και με την εξής έννοια. Όταν συμβαίνουν κοντά μας, να τα εντοπίζουμε και να τα σμπρώχνουμε να βρεθεί λύση, να μην είμαστε αμέτωχοι όταν τα παρατηρούμε σαν παρατηρητές. Δίνουμε αίμα με σκοπό να στηρίξουμε τις γυναίκες θύματα βίας και να μην χύνουμε αίμα. Να στηριχθούν τα θύματα βίας και να γίνει μια δυνατότερη νομοθεσία που οι γυναίκες να νιώσουν δυνατότερες και να νιώσουν ότι υπάρχει στήριξη από πίσω και να δηλώσουν, να μπορούν να ζητήσουν βοήθεια ανά πάσα και ώρα και στιγμή, να μην φοβούνται, να μεταδώσουν το μήνυμά τους, καμία μόνη, όλες μαζί ενωμένες. Την αιμοδοσία, η συμμετοχή στην οποία ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, διοργάνωσε το κέντρο σε συνεργασία με το Σύλλογο Δότες Ζωής, που μετράει χρόνια προσφορά στο Ρέθυμνο. Το μήνυμα που ουσιαστικά θέλουμε να φωνάξουμε είναι ότι τη γυναίκα δεν τη χτυπάς ούτε με τριανταφυλλό. Είναι αυτή που μας δίνει ζωή, μας κρατάει στη ζωή και ευελπιστούμε να την έχουμε δίπλα μας και να μας προσφέρει την όποια ευλογία μας προσφέρει καθημερινά. Εννοείται ο κόσμος στηρίζει πάντα αυτές τις δράσεις και είναι ικανοποιητική η προσέλευση, γιατί το φιλότιμο επικρατεί και ο καθένας από το μετερίζει του βάζει το λιθαράκι του. Την ίδια μέρα το χώρο επισκέφθηκαν μαθητές σχολείων με εκπαιδευτικούς, ώστε να ενημερωθούν γύρω από τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας, της δωρεάς μυελού των οστών, αλλά ταυτόχρονα να μάθουν περισσότερα και για το σπουδαίο έργο που επιτελεί το κέντρο.